Απεργία προκήρυξε για την ερχόμενη Πέμπτη η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, αντιδρώντας στις αλλαγές που εξήγηλε η κυβέρνηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι κανείς δεν έλαβε υπόψη τις δικές τους προτάσεις. Οι αλλαγές που έγιναν όμως έγιναν απουσία της εκπαιδευτικής κοινότητας, χωρίς κανένα διάλογο. Το καλοκαίρι, στο συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, εκφράστηκαν όλες οι αντιρρήσεις και αντιθέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στο σχέδιο του Υπουργείου τόσο για το ενιαίο σχολείο όσο και για τον νηπιαγωγείο. Τίποτα από αυτά δεν λήφθηκε υπόψη. Επίσης, οι δάσκαλοι αναφέρουν ότι οι αλλαγές κινούνται στη λογική της περικοπής δαπανών στην εκπαίδευση, πράγμα το οποίο δεν θέλουν να δεχθούν και προαναγγέλουν αντιδράσεις. Η εκπαιδευτική κοινότητα αντιδρά στις αλλαγές αυτές, οι οποίες σημαίνουν λιγότεροι άνθρωποι απαραίτητοι για την εκπαίδευση. Επισημαίνω ότι πέρσι είχαν προσληφθεί 23.000 αναπληρωτές και είχαν μείνει 3.000 κενά, και φέτος το Υπουργείο φιλοδοξεί να καλύψει όλα τα κενά με 20.000 αναπληρωτές. Η λογική να παράγουμε αποτελέσματα με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος είναι η λογική που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο εμείς θα το πολεμήσουμε. Ξεκινάμε με την 24ωρη απεργία της Πέμπτης. Το επόμενο ραντεβού μας είναι την 5η 22 του μήνα, την επόμενη, με νέα Γενική Συνέλευση. Όμως προβλήματα αντιμετωπίζουν και εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση που διοργάνωσαν την περασμένη Τετάρτη Γενική Συνέλευση, με κύριο θέμα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η σύμβαση εργασίας είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί όλους τους εργαζόμενους. Στο δικό μας το κλάδο, που δεν ξεφεύγει βέβαια και σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, οι μειώσεις μισθών ορομισθείων είναι μια πραγματικότητα. Η μαύρη εργασία, η εκπεριτροπής εργασία, τα μειωμένα μεροκάματα, οι λίγες ώρες δουλειάς. Οπότε απέναντι σε αυτό κάτι πρέπει να δούμε. Η ανεργία επίσης στον κλάδο είναι αρκετά μεγάλη, σε μεγάλα επίπεδα. Τονίζουν δε ότι θα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο στο οποίο θα κινούνται οι εργασιακές σχέσεις και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάτι κεντρικά που να πιέζει τους ίδιους τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, συγγνώμη, για ένα συγκεκριμένο ορομίσθιο, και ότι η σύμβαση δεν είναι μεμονωμένη υπόθεση του κάθε εργαζόμενου να πασαρεύει ο ίδιος το πόσα θα χάσει ή το πόσα θα πάρει κάθε φορά ανάλογα με τις ορέξεις που μπορεί να έχει ο κάθε εργοδότης.